Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Υπερχείλησε ο ταμιαυτήρας του φράγματος από Σελέμη χτες το βράδυ σε μια ιστορική, αν μη τι άλλο, στιγμή για το μεγάλο υδρευτικό έργο της Ανατολικής Κρήτης, που φέτος, χάρη στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις, εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες του. Αυτό σημαίνει λοιπόν τώρα ότι οι Δήμοι Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου θα υδροδοτούνται με 30.000 κυβικά μέτρα νερού για τα επόμενα 3 ολόκληρα χρόνια. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ αλλά και πρωτοφανείς εικόνες από το φράγμα από Σελέμη σήμερα. Σημάδια βελτίωσης εμφανίζει η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα προηγούμενα 24 ώρα, με τη βελτίωση τώρα να έρχεται από το απόγευμα της Πέμπτης και τον καιρό έτσι να ευνοεί τους κρητικούς που θέλουν να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Δεν πίστευε στα αυτιά του ένας 25χρονος όταν ενημερώθηκε πως το πορτοφόλι του βρέθηκε από έναν 15χρονο μαθητή. Ο νεαρός έχασε το πορτοφόλι του στη λίμνη Ζαρού, με το 15χρονο να το βρίσκει, να εντοπίζει τον κατοχό του μέσω Facebook και τελικά να το επιστρέφει. Μάλιστα, ο μαθητής δεν δέχτηκε ανταμοιβή, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και σε τόσο δύσκολους καιρούς υπάρχει φιλότιμο. Ακολουθήστε το neakrete.gr στο Facebook, το Instagram και το Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.